Άκρως ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης που έγινε για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα αιωρούμενα σωματίδια, καθώς καταδεικνύουν πως οι καταιγίδες σκόνης που προέρχονται από την έρημο και πλήττουν το νησί μας ολοένα και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό, πέρα από τα αναπνευστικά προβλήματα, δημιουργούν και καρδιαγγειακά. Έχει βρεθεί ότι αυξημένες συγκεντρώσεις αερούμενων σωματιδίων ΑΣ10 κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκόνης συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια. Ο συντονιστής του Εργού Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Μετεωρολογίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αύξηση στους ημερήσιους θανάτους ήταν ίση με 2,43% για κάθε αύξηση 10 μικρογραμμαρίων σκόνη στα αιωρούμενα σωματίδια κατά τη διάρκεια των ημερών με σκόνη. Επίσης, βρέθηκε ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία από καρδιαγγειακά αίτια ήταν κατά 10,4% υψηλότερες κατά τη διάρκεια ημερών με καταιγίδες σκόνη σε σύγκριση με ημέρες χωρίς σκόνη. Το βλέπουμε και εμείς στην πράξη ότι οι άνθρωποι, οι ήδη πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα συχνά επιδεινώνονται, παρουσιάζουν εξάρτηση του προβλήματος τους κατά τις περιόδους σκόνης, αλλά βλέπουμε ότι και πολύ συχνά καινούργια οξέα εισόδια συμβαίνουν εκείνες τις μέρες ακριβώς λόγω των τοξικών επιδράσεων της σκόνης. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη, η σκόνη της ερήμου αποτελείται κυρίως από οξύδια ορυκτογενών στοιχείων όπως πυρίτιο, αργύλιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Ενώ αναλόγως προέλευσης και πορείας της μεταφερόμενης σκόνης, μπορεί να περιέχει επίσης θαλάσσιο άλας, παθογόνους μικροοργανισμούς, οργανικό άνθρακα όπως και ανθρωπογενείς ρήπους. Πολλές τοξικές ουσίες, οι οποίες ειδικά αν είναι πολύ μικρού μεγέθους, που δυστυχώς συμβαίνει συχνά γι' αυτό, εισέρχονται βαθιά μέσα στους πνεύμονες μας και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στην αναπνοή, αλλά και στο υπόλοιπο σώμα. Με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι καταιγίδες σκόνης αναμένεται να είναι ακόμα συχνότερες στο μέλλον. Η επιστημονική κοινότητα εκτιμά ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένα επεισόδια λόγω της αυξημένης κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό όταν υπάρχουν ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές για υψηλά επίπεδα σκόνης, καλό είναι να αποφεύγουν τις αχρίαστες μετακινήσεις και την έκθεση στη σκόνη, οπωσδήποτε να αποφεύγουν την άσκηση και να ακολουθούνται οι συστάσεις των αρχών. Σύμφωνα πάντως με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ένα νέο κύμα σκόνης αναμένεται να πλήξει το νησί μας τις επόμενες μέρες. Κυρίως από το Σαββάτο και μετά, όπου ταυτόχρονα θα έχουμε και αύξηση της θερμοκρασίας. Στο ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία τις μέρες αυτές να διατηρείται στους 40 βαθμούς Κελσίου.